Ρούχα, παπούτσια και καλλιντικά είναι οι μεγάλοι χαμένοι της αγοράς το τελευταίο διάστημα, αφού οι ανατιμήσεις παντού έχουν οδηγήσει τους καταναλωτές να τα βάλουν σε δεύτερη μοίρα. Φυσικά, αυτά τα παίρνουμε μια φορά το χρόνο και εκείνα δανεικά από άλλους τα φοράμε. Πρώτα απ' όλα έχει σημασία το φαΐ, πώς θα ταΐσουμε την οικογένειά μας. Όπως όλος ο κόσμος, γιατί είναι άλλες οι ανάγκες και προτεραιότητες που τρέχουν και μετά η ένδυση. Το κύμα ακρίβειας έχει στοιχήσει στους Έλληνες που πλέον μειώνουν σημαντικά τις αγορές τους προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές βασικές τους ανάγκες. Και το θεωρώ πως δεν είναι πρώτη προτεραιότητα. Πρώτη προτεραιότητα είναι τα πρώτα είδη ανάγκης του σπιτιού και μετά θα έρχονται τα ρούχα σε δεύτερο και τρίτο χρόνο. Λόγω της ακρίβειας, ναι, πρώτα είναι το σούπερ μάρκετ, οι πιο βασικές ανάγκες δηλαδή. Εννοείται αυτό. Και λόγω της ακρίβειας αναγκαστικά συμβιβαζόμαστε με ό,τι έχουμε. Δεν αγοράζουμε δηλαδή καινούρια, ναι, και για το παιδί, για όλα. Πάντα σε δεύτερη μοίρα, δεν φτάνουν τα χρήματα για να τα βάλουμε σε πρώτη μοίρα. Οι καταναλωτές αναζητούν τις προσφορές και περιμένουν τις εκπτώσεις για να ψωνίσουν ρούχα και παπούτσια σε πιο χαμηλές τιμές. Η κίνηση τη συγκεκριμένη περίοδο είναι πεσμένη. Είναι μια νεκρή περίοδος για την αγορά αυτή τη στιγμή. Έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη κοιλιά η δουλειά μας. Όλος ο κόσμος αντιλαμβάνουμε ότι περιμένει το Πάσχα για να μπορέσει να κάνει τις αγορές του μαζικά. Απλά η γενική κατάσταση είναι ότι επικρατεί μια ηρεμία. Ο κόσμος ποτέ δεν σταματάει να ζητάει τις εκπτώσεις και τις καλύτερες τιμές. Παρ' όλα αυτά, πάντα μέσα στα καταστήματα πιστεύω πως και όλοι οι συνάδελφοι έχουν εκπτωσιακά είδη και προσφορές και από όλα. Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες ευελπιστούν πως η κίνηση θα αυξηθεί τόσο το Πάσχα όσο και την περίοδο του καλοκαιριού λόγω και των γάμων και των κοινωνικών εκδηλώσεων. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε και το Πάσχα, περιμένουμε και κόσμο να κατέβει και σίγουρα θα έχουμε μια καλή σεζόν. Γιατί στη δική μας περιοχή το καλοκαίρι ευνοείται η κίνηση και η αγοραστική δύναμη. Άρα, θεωρώ ότι είναι μια δικαιολογημένη κοιλιά στην αγορά αυτή τη στιγμή.